Δεν θα δημιουργήσει συνθήκες ακυβερνησίας σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια η απλή αναλογική, τόνισε μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κώστας Πουλάκης. Αυτή την επιχειρηματολογία την ακούω μόνο από τους δημάρχους που ήταν στην ηγεσία της ΚΕΔΕ. Τα στελέχη αυτά τα οποία έχουν μάθει σε ένα δήμαρχο κεντρικό σύστημα, σε ένα σύστημα που να λέει ότι και 20% να πάρω και να εκλεγώ δήμαρχος, θα έχω το 60% του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα θα κάνω ό,τι θέλω. Αντικρούοντας τις αιτιάσεις περί καταστάσεων συναλλαγής εξαιτίας της έλλειψης πλειοψηφίας, ο κ. Πουλάκης τόνισε ότι η χώρα κυβερνάται από το 2012 από κυβερνήσεις συνεργασίας. Μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό το να συζητήσουν πάνω σε προγράμματα και να πούνε ότι εγώ συμφωνώ και εσύ συμφωνείς, άρα να φτιάξουμε ένα κοινό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά την ημέρα των εκλογών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών τόνισε πως η καταμέτρηση θα γίνεται εναλλάξ, έτσι ώστε η ροή αποτελεσμάτων να έχει ομοιομορφία. Υπάρχουν ουσιαστικά κάλπες διαφορετικές σε διαφορετικά τμήματα για δήμους, περιφέρειες και ευρωεκλογές. Θα έχουμε διπλανά εκλογικά τμήματα, αυτό που λέμε το Α και Β, όπου στο πρώτο εκλογικό τμήμα θα ψηφίζουν για ευρωεκλογές και για περιφερειακές και στη διπλανή αίθουσα του σχολείου με το Β θα πηγαίνουν να ψηφίζουν για δημοτικά και κοινοτικά. Διχασμένοι εμφανίστηκαν οι καλεσμένοι της εκπομπής, υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι, σημειώνοντας ωστόσο την ανάγκη μιας δυνατής τοπικής αυτοδιοίκησης. Η απλή αναλογική είναι το σύστημα το οποίο αποκαθιστά και επαναφέρει την ισότητα της ψήφου. Είναι η ενσάρκωση της δημοκρατικής αρχής και της λαϊκής κυριαρχίας, αλλά θεωρώ ότι στην περίπτωσή μας την επιλογή η οποία έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσα από το σχέδιο Κλισθένης είναι μια προσέγγιση η οποία θα έχει σοβαρά ζητήματα, προβλήματα, αδιέξοδα, γιατί ήταν κολοβή η μεταρρύθμιση, η παρέμβαση, ήταν τμηματική και αν θέλετε, το διάβασμα που έκανε το Υπουργείο των Εσωτερικών ήταν πάντα και κυρίως από τη μεριά των μειοψηφιών. Θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο η απλή αναλογική μας δίνει δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις μειοψηφίες, δηλαδή αυτούς που έχουν ελάχιστα ποσοστά, γιατί υπάρχουν και μόνο μία παρατάξεις που έχουν εκλέξει έναν περιφερειακό σύμβουλο ή δύο περιφερειακούς σύμβουλους, οι οποίοι με το υπάρχον σύστημα δεν αξιοποιούνται, αλλά και εμείς ως αντιπολίτευση, που μπορεί να αποτελείται από 12 άτομα ή από 11 όπως είναι η δική μας παράταξη αυτή τη στιγμή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν της δίνεται η δυνατότητα να προσφέρει και να αξιοποιηθούν αυτά τα στελέχη. Εγώ γνωρίζω για τη διάκριση των εξουσιών με βάση την ιδιότητά μου ως δικηγόρου ότι έχουμε τριπλή εξουσία, δικαστική, νομοθετική, εκτελεστική. Σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε αυτοδιοικητική εξουσία. Η τέταρτη εξουσία είστε εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν είναι η αυτοδιοίκηση. Και τούτο είναι επιλογή και του κράτους που θέλει την αυτοδιοίκηση όργανο και της αυτοδιοίκησης που οργανοποιεί τον εαυτό της ακριβώς στα πλαίσια της εξυπηρέτησης κυρίαρχων πολιτικών, της κεντρικής κυβέρνησης ή των πολιτικών κομμάτων που ασκούν την κεντρική κυβερνητική εξουσία.